Πάμε να μιλήσουμε με την αντιπρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, την κυρία Σαΐτη. Έχουμε πολλούς μήνες να μιλήσουμε, διότι η πανδημία είχε αφήσει πίσω όποιες δράσεις υπήρχαν. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν, υπάρχει κάποια κινητικότητα, υπάρχουν και κάποιες δράσεις και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το Πνευματικό Κέντρο και είναι χρήσιμο να τα μνημονεύουμε και έτσι να βάζουμε ένα θετικό πρόσημο στην καθημερινότητά μας, γιατί κακά τα ψέματα, ο πολιτισμός πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στην ζωή μας, έτσι κι αλλιώς, και είχαν ανασταλείλωση δραστηριότητες. Κυρία Σαΐτη, σας συναντάω μετά από αρκετό καιρό και πάλι στο δημόσιο λόγο. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Κουνιάκη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Ο πολιτισμός είναι από αυτούς τους τομείς που έχουν από τον κορονοϊό και την πανδημία πάρα πολλά πλην. Σωστά. Βάλλονται ακόμα, μην νομίζετε ότι το έχουμε ξεπεράσει, αλλά περάσαμε ένα χειμώνα πάρα πολύ δύσκολο, με όλες τις αίθουσες κλειστές, με καμία διοργάνωση, απαγορευτικά τα πάντα. Και ακόμα, ξέρετε, μόλις πριν από λίγες μέρες μας έχουν σταλεί οδηγίες για τη διαχείριση των αίθουσών μέσα στον Ιούλιο. Ωραία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν έχουν ξεπεράσει τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, εμείς αποφασίσαμε να είμαστε αισιόδοξοι και να το παλεύουμε και δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα για πολλά πράγματα τα οποία, εάν πάνε όλα έτσι όπως φαίνονται και πάνε καλά, θα τα χαρούμε όλοι μαζί μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται. Ωραία. Ξεκινήσω. Ωραία, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, αλλά απλά να ρωτήσω, να πω ότι έτσι και δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Σαΐτη, με ακούτε? Ωραία. Σας ακούω. Ωραία. Με μικρές διακοπές, βέβαια. Να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να το διορθώσουμε. Θέλω λίγο να. Θα τα πάρουμε από την αρχή. Θέλω να πω όμως ότι ήδη ανακοινώθηκε ο κινηματογράφος, ο Θερινός, ο κινηματογράφος Κατά από τα Αστέρια, στο Κήπο Θέατρο, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει αυτή η δράση. Είναι κάθε Παρασκευή. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή με πολύ καλές ταινίες. Πολύ καλές επιλογές ταινιών. Θα είναι κάθε Παρασκευή για όλο το διάστημα μέχρι και το Σεπτέμβρη. Εκτός αν Παρασκευή τυχαίνει να έχει προγραμματιστεί κάτι άλλο, οπότε θα πηγαίνει κάποια άλλη μέρα της εβδομάδας. Θα βγει και το πρόγραμμα σε λίγες μέρες, θα το έχετε όλοι στα χέρια σας και έντυπο και διαδικτυακά. Ωραία. Ήδη το πρόγραμμα για το σινεμά έχει βγει και έχει κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή. Μπορεί κανείς εύκολο να το προμηθευτεί και να το δει. Πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε λοιπόν, κυρία Σαΐτη... Το άλλο... Σας δίνω το λόγο, γιατί μπορεί να μην μας ακούτε καλά. Πάρτε το λόγο αν μπορούμε να διορθώσουμε τις διακοπές, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε το λόγο, κυρία Σαΐτη, εσείς και πείτε λίγο το πλάνο για να διορθώσουμε εδώ λίγο την ποιότητα. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι εκτός από τον κινηματογράφο έχουν ξεκινήσει ήδη και άλλες εκδηλώσεις με αφορμή σε λίγες μέρες, η 19η Ιουνίου του 2021, είναι μια ιστορική μέρα που καλούμαστε όλοι να τιμήσουμε τα 70 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου μας ποιητή, του Άγγελου Σικελιανού. Ναι. Το Πνευματικό Κέντρο, στην προσπάθειά του να τιμήσει τον Άγγελο Σικελιανό στον τόπο καταγωγής του, στην πατρίδα του, τη Λευκάδα, έχει διοργανώσει μια έκθεση φωτογραφίας. Στην πραγματικότητα είναι ένα φωτογραφικό αφήγημα. Πρόκειται για εικόνες φωτογραφικές που συνδέονται με στίχους του Άγγελου Σικελιανού. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται με μία διλογία από κινηματογραφική προβολή που συνδυάζει και μουσική, και μάλιστα μουσική εδώ επτανησιακή και λευκαδίτικη, και εικόνες φωτογραφικές από την Λευκάδα μαζί με στίχους. Είναι ένα καταπληκτικό δημιούργημα του φωτογράφου του Θεόδωρου Παπατρέχα, ένας άνθρωπος που ζει στη Λευκάδα τα τελευταία χρόνια και τη λατρεύει, όπως και το Σικελιανό, και φαίνεται αυτό από τη δουλειά του. Η έκθεση αυτή και το φωτογραφικό αυτό αφιέρωμα φιλοξενείται στην αίθουσα τέχνης Θεόδωρος Τάμος, στην πλατεία Μαρκά στη Λευκάδα. Θα είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου ανοιχτή στο κοινό, πρωί και βράδυ, 10 με 1 και 7 με 10 το βράδυ, κάθε μέρα, οπότε κανείς μπορεί να περάσει και να την επισκεφθεί. Να σας πω επίσης ότι αυτή η έκθεση δεν θα μείνει στα στενά πλαίσια της Λευκάδας. Από τη Λευκάδα θα ξεκινήσει και θα τρέξει και θα πάει και
σε άλλα σημεία που συνδέονται με το σκυλιανό στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στο εξωτερικό, έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολύ έτσι, σπουδαίες διοργανώσεις να τις συμπεριλάβουν. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχω κάτι σίγουρα στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, είμαστε σε προγραμματισμό. Πάντως είναι ανοιχτή στο κοινό, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής και επειδή δεν είναι πάρα πολλές ημέρες, είναι μέχρι τις 22, όσοι ενδιαφερόμενοι σπεύσατε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε. Αυτά για τον Άγγελο Σικελιανό. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για όσους αγαπούν τη Λευκάδα, αγαπούν την ποιήση, αγαπούν το Σικελιανό και αγαπούν και την τέχνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, να πάμε λίγο παρακάτω και να πούμε ότι προγραμματίζεται για τις 26 και 27 Ιουνίου προγραμματίζονται οι Μέρες Λευκαδίου Χέρν. Μάλιστα. Πέρσι ήταν τα 170 χρόνια από το θάνατο του Χέρν, αλλά δεν καταφέραμε να διοργανώσουμε κάτι λόγω της κατάστασης με την πανδημία. Ναι. Φέτος λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ σημαντικές. Θα τις παρακολουθήσουν επίσημοι σπουδαία πρόσωπα, όπως ο Ιάπωνας πρέσβης, υπουργοί κτλ. Θα δείτε αυτά όσοι θα έρθετε στο Κυπροθέατρο Άγγελος Σικελιανός. Θέλω να σας να πω στο κοινό, το κοινό μας που μας ακούει, ότι το Σάββατο στις 26 Ιουνίου θα γίνει μία παράσταση με ιαπωνικά τύμπανα και ιαπωνικά πνεστά, πάρα πολύ σπουδαία, είναι δωρεάν στο κοινό. Μάλιστα. Από Έλληνες μάστερ που έχουν εντρυφήσει σε αυτά τα ιαπωνικά όργανα και αυτοί οι ίδιοι δάσκαλοι την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλαδή γύρω από αυτές τις μέρες, θα παραδώσουν και σεμινάρια δωρεάν στο κοινό. Οπότε θα πρέπει κανείς που ενδιαφέρεται, που φυσικά δεν χρειάζεται να έχει ούτε ιδιαίτερες γνώσεις ή δεξιότητες πάνω στη μουσική, είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πολύ πρωτότυπο, θα μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή στο πνευματικό κέντρο. Ήδη οι θέσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες που έχουν απομείνει. Μάλιστα. Και αυτή η παράσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για τις ημέρες Λευκαδίου Χέρν. Τις κάνουμε φέτος διπλές, μπορώ να πω, γιατί έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις, έχουμε εκθέσεις, έχουμε μουσική, έχουμε βίντεο που θα παρουσιαστούν. Θα τα δείτε όλα αυτά και αναλυτικά για να μην κουράζουμε τώρα, γιατί είναι αλλιώς να το διαβάζουμε στο πρόγραμμα και αλλιώς να τα ακούμε, το καταλαβαίνω. Συμπεραίνω λοιπόν, κυρία Σαΐτη, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Συμπεραίνω λοιπόν ότι μπαίνουμε, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, θα δοθεί ευκαιρία και στους συμπολίτες μας αλλά και στους τουρίστες να έρθουν σε επαφή με ένα πλαίσιο δράσεων, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα το φετινό, μπορώ να πω. Με πολύ σημαντικά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η χρονιά που διανύουμε είναι η χρονιά αφιέρωμα στα 200 χρόνια ελεύθερης Ελλάδας από το 21 και ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις προσανατολίζονται σε αυτόν τον εορτασμό των 200 χρόνων, όπως επιστημονικά συνέδρια, θεατρικά, μουσικές, χορός, μοντέρνος χορός που είναι αφιερωμένος στο 21 και μια σπουδαία έκθεση. Η έκθεση «Επαναπατρισμός» που θα γίνει 23 Αυγούστου με 20 Σεπτέμβρη, η οποία αυτή η έκθεση εικαστική εννοώ, πρόκειται για ένα κομμάτι από τη συλλογή έργων τέχνης της οικογένειας Δημήτρη και Άννας Φατούρου, η οποία αυτή η έκθεση καταφέραμε και πήρε και την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, αλλά και το ακόμα σπουδαιότερο είναι ότι κατάφερε και πήρε και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διοργάνωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι αυτό για τη Λευκάδα μας και αυτή η έκθεση είναι προγραμματισμένο να γίνει στη Λευκάδα και μετά να πάει σε πολλά σημεία και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρόκειται για μια έκθεση που συμπεριλαμβάνει έργα πολύ μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων που όλοι τους έχετε ακούσει, όπως είναι ο Τσόκλης παράδειγμα, όπως είναι ο Ζογκολόπουλος, ο Μόραλης, ο Χατζικυριάκος Γκίκας. Τώρα λέω έτσι αυτά που τα έχω πολύ πρόχειρα. Είναι όλοι πολύ σπουδαίοι Έλληνες ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες.
από τη συλλογή του Δημήτρη Φατούρου. Θα γίνει έκθεση στη Λευκάδα, θα βγει και ένα πολύ ωραίο επιμελημένο λεύκομα. Και μετά θα φύγει από τη Λευκάδα για να μεταδώσει το πνεύμα του πολιτισμού της Λευκάδας και αλλού. Και αυτό είναι ο στόχος μας για φέτος, μπορώ να πω, γιατί γίνονται πολλά πράγματα που θα έχουν εμβέλεια και έξω από τη Λευκάδα. Όπως είναι το συνέδριο που θα γίνει για του Μαγεμένου. Ναι. Όπου σε αυτό το συνέδριο, από εδώ ξεκίνησαν όλα, στο Μαγεμένου 1807, θα έρθουν πολύ σοβαροί, σημαντικοί, σπουδαίοι, επιστήμονες, ιστορικοί, διδάκτορες στα πανεπιστήμια μας, και θα ανακοινώσουν αποτελέσματα των ερευνών τους για πρώτη φορά σε σχέση με την προετοιμασία της Επανάστασης στη Λευκάδα. Μία πτυχή της ιστορίας μας που δεν την ξέρουμε ούτε οι ίδιοι εμείς που ζούμε εδώ τόσο καλά, και σίγουρα δεν είναι ευρέως γνωστή στους ιστορικούς, και όμως από εδώ ξεκίνησαν όλα, μπορούμε να το πούμε πια με βεβαιότητα και με την υπογραφή των επιστημόνων. Μάλιστα. Να λοιπόν και κάτι που και αυτό θα βγει προς τα έξω. Γενικά περιμένουμε ένα καλοκαίρι με πολύ όμορφα πράγματα. Ωραία. Πάντα στο υποθέατρο Σικελιανός. Ελπίζω να είμαστε πρώτα όλοι καλά. Και να εξελιχθεί και θετικά η πανδημία έτσι κι αλλιώς, και να δίνουμε το παρόν. Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Σαΐδη, λίγο ακριβώς. Να ρωτήσω, και με ρωτάνε εδώ τώρα και οι πρώτοι ακροατές που με ρωτάνε, υπάρχει κάποιο πλάνο για γιορτές λόγου και τέχνης, για διεθνές φεστιβάλ φολκλόρ? Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που η πανδημία, ξέρω ότι θέλετε μήνες για προετοιμασία. Άρα λοιπόν υποθέτω ότι το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί και φέτος. Λοιπόν, δείτε κάτι. Σίγουρα δεν θα πραγματοποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Σωστά. Οι γιορτές λόγου και τέχνης, όπως και πέρσι έτσι και φέτος, έχουν διευρυνθεί και πιάνουν όλο το διάστημα των εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Και φέτος θα είναι αφιερωμένο στο 21. Σε ό,τι αφορά τώρα το Φεστιβάλ Folklore, ξεκινήσαμε προσπάθειες, πολύ κοπιαστικές μπορώ να πω, και επίπονες, για να καταφέρουμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που θα είχε πάλι σχέση με το 21, τιμώντας τις χώρες που βοήθησαν την Ελληνική Επανάσταση, καλώντας τους να συμμετέχουν σε ένα Φεστιβάλ Folklore φέτος θεματικό. Δυστυχώς όμως, ας μην ξεχνάμε, μην βλέπουμε τώρα που είμαστε έξω και είμαστε στις καφετέριες και στα μπάνια, περάσαμε ένα χειμώνα, όχι μόνο εμείς η Ελλάδα, η Ελλάδα το λιγότερο μπορώ να πω, αλλά πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού σε δραματική κατάσταση. Σκεφτείτε ότι καμία από τις χώρες αυτές που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 17, μπορεί και να κάνω λάθος κάπου εκεί τέλος πάντων, δεν ανταποκρίθηκαν σε κανένα κάλεσμα, ούτε και του ίδιου του Δημάρχου. Μάλιστα. Ο οποίος έγραψε ειδική επιστολή για την κάθε μια χώρα καλώντας τους. Άρα λοιπόν, και πέρα από αυτό και έξω από αυτό, από το πλαίσιο το θεματικό που ενδεχομένως να γίνει του χρόνου, γιατί πολλές εκδηλώσεις για το 2021 αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού, δεν ήταν δυνατόν να προγραμματιστεί οτιδήποτε σε σχέση με το folklore. Σκεφτείτε ότι ούτε τα δικά μας συγκροτήματα των σωματείων δεν είχαν, και δεν ξέρω ακόμα αν έχουν, δυνατότητα για να κάνουν πρόβες. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Και μπαίνει ο Ιούλιος. Όπως καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων, αυτή η ερώτηση ήταν έτσι λίγο ρητορική μάλλον. Ναι. Γιατί δεν νομίζω κανείς να περιμένει ότι θα γίνει κάτι σε σχέση με το folklore. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα βέβαια στο folklore, κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι για να μην το ξεχνάμε, γιατί δεν το ξεχνάμε. Όσο μας πονάει ακόμα περισσότερο, γιατί είμαστε από τη μεριά των διοργανωτών, ας πούμε, παρά στον κόσμο που είναι από τη μεριά των θεατών. Αλλά δυστυχώς αυτό που λέμε είναι να είμαστε καλά, κύριε Κουνιάκη. Ναι. Να είμαστε καλά και θα γίνει και το folklore. Το folklore δεν το ξεχνάμε. Βεβαίως, το folklore έχει τεράστια δυναμική. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμή σωστά η τεράστια δυναμική του folklore από τη Λευκάδα. Τώρα ανοίγεται είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω αν το φεστιβάλ, κυρία Σαΐτη, και έχει υποθεί και στο δημόσιο λόγο, αν πρέπει να υπάρξει κάποιος επαναπροσδιορισμός. Με την έννοια, δεν ξέρω αν πιστεύετε κι εσείς ότι
ίσως το ενδιαφέρον των λευκαδιτών δεν είναι τόσο έντονο όσο τα παρελθοντικά χρόνια. Και αν χρειάζεται κάποιο φρεσκάρισμα του φεστιβάλ, ίσως... Εντάξει, σίγουρα όλες οι εκδηλώσεις που μετράνε πίσω τους πολλές δεκαετίες, ναι, εξελίσσονται. Αυτό είναι αλήθεια. Πέρα από αυτό, από το πώς θα εξελιχθεί και πώς θα εξυγχρονιστεί, αν θέλετε, το φεστιβάλ, χρειάζεται, νομίζω, και μια καλύτερη διαχείριση, ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική του, η τεράστια που έχει. Ναι. Γιατί δεν είναι λίγο να έχουμε πίσω μας 60 χρόνια τέτοιας διοργάνωσης. Σωστά. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, είναι κάτι σπουδαίο. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα, σε άλλη βάση, και να αξιοποιήσουμε και το τοπικό δυναμικό, το πολιτιστικό που έχουμε, το φολκλωρικό εννοώ, αλλά και το ξένο, mm-hmm, τους καλεσμένους από τις ξένες χώρες, και να χτίσουμε και σχέσεις σε άλλο επίπεδο πια. Μάλιστα. Αν θέλετε, και σε τουριστικό επίπεδο και σε πολιτιστικές ανταλλαγές και σε πιο γερές βάσεις, mm-hmm, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Αυτό. Αρκεί να το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σωστά. Να σας κάνω ένα ερώτημα τώρα, Κροάτη, να δούμε ποια είναι η διαδικασία όμως. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση, μου λέει, των Ελλήνων ζωγράφων. Θέλω να μάθουν φίλοι που μας ακούν αν το Πνευματικό Κέντρο σκέφτεται να εντάξει και εκθέσεις έργων όχι τόσο πολύ διάσημων ζωγράφων, ώστε να δώσει και βήμα ίσως στους ζωγράφους της περιοχής μας και την ευκαιρία σε νέους ζωγράφους να εκθέσουν τα έργα τους. Ναι. Έχει προβλεφθεί ήδη αυτό και φυσικά κρατάμε τις ισορροπίες, mm-hmm, διότι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα βήμα για όλους μέσα από το Πνευματικό Κέντρο, και γι' αυτό όταν θα δείτε το πρόγραμμα θα δείτε ότι έχουμε πολλούς ζωγράφους εντάξει μέσα στο πρόγραμμά μας που δεν είναι τόσο σημαντικοί, ναι, όσο αυτοί που ακούστηκαν, δηλαδή δεν είναι, μάλιστα, είναι σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Και με την καταγωγή από Λευκάδα θα σας πω μόνο έναν που θυμάμαι, γιατί τον θυμάμαι το όνομα, είναι ο Κώστας ο Σκλαβενίτης, που θα εκθέσει τον Αύγουστο. Μάλιστα. Από 5 ως... Μάλιστα. Θυμάμαι τώρα. Ωραία, θα το δούμε στο πρόγραμμα. Απλά μας φαίνεται ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο θα εκθέσει ο Σπύρος ο Μεσίνης. Σας λέω τώρα ονόματα που θυμάμαι, γιατί δεν το έχω μπροστά μου όλο το πρόγραμμα το εικαστικό. Mm-hmm. Γενικά διατηρούνται πολλές ισορροπίες και μάλιστα αυτή η έκθεση που είπαμε, ο επαναπατρισμός με τους σημαντικούς ζωγράφους, ας μην ξεχνάμε ότι είναι η συλλογή ενός δικού μας λευκαδίτη συμπολίτη μας, του Δημήτρη Φατούρου, του οποίου η οικογένεια έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη Λευκάδα, έτσι, και τον Ορφέα και τα σωματεία και τον πολιτισμό κτλ. Και ουσιαστικά η δική του συλλογή είναι αυτή. Δεν είναι κάποιοι ζωγράφοι που τους βρήκαμε εμείς από εδώ από εκεί. Η συλλογή Φατούρου θα παρουσιαστεί. Οπότε λοιπόν βλέπετε ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε όλες τις ισορροπίες έχοντας γνώση. Και σας λέω, από τη μια μεριά πρέπει να ισορροπήσει το Πνευματικό Κέντρο στο να δώσει, στο να αξιοποιήσει τις εγχώριες δυνάμεις, τις δυνάμεις πολιτιστικές του τόπου, και από την άλλη μεριά να πατήσει σε αυτές και να βγει και προς τα έξω. Και να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι εδώ, και οι τουρίστες, αλλά και οι, μάλιστα, λευκαδίτες, που οι λευκαδίτες θα τα χαρούν όλα αυτά. Δηλαδή για αυτούς γίνεται πιο πολύ, γιατί κακά τα ψέματα οι τουρίστες δεν είναι τόσο εύκολο να ενδιαφερθούν για τέτοια πράγματα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γιατί έρχονται εδώ πιο πολύ για τα μπάνια τους οι άνθρωποι και για την ξεκούρασή τους. Mm-hmm. Είναι σπουδαίο να έχει κανείς τη δυνατότητα να δει δίπλα στην πόρτα του μια τέτοια έκθεση, και που είναι και με τέτοιες αιγίδες από πίσω. Mm-hmm. Δεν είναι ένα απλό πράγμα, ούτε η διοργάνωσή της, αλλά είναι σπουδαίο να το χαρούμε αυτό και να το δούμε και σαν μια δυνατότητα που μας παρέχεται. Μάλιστα. 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 Κυρία Σαΐτη, είναι χρήσιμα όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επικαιροποιούμε όλο αυτό το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς θέλουμε να είμαστε εδώ, έτσι, αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή που κάνετε. Δεν ξέρω αν το είπατε τώρα, αν το καλύψατε, αν μιλήσατε για την επιχορήγηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για την εικαστική έκθεση «Επαναπατρισμός». Το είπατε, νομίζω, ότι δεν είναι. Ναι. Ναι, το είπα. Να ξαναπώ έτσι δύο λόγια. Το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο προκυρήσει κάποιες
προτάσεις επιχορηγήσεων κάθε χρόνο επί σειρά ετών. Ωραία. Δεν είχε γίνει ποτέ κάποια τέτοια πρόταση από το Πνευματικό Κέντρο. Ήταν η πρώτη φορά που συντάχθηκε τέτοια πρόταση. Με προσωπική μου έτσι επιμέλεια συντάχθηκε αυτή η πρόταση και υποβλήθηκε και μέσα από εκατοντάδες άλλες προτάσεις εγκρίθηκε. Ήταν νομίζω πάρα πολύ σπουδαίο για τη Λευκάδα αυτό, γιατί γίνεται μια πολύ καλή αρχή και καλούνται και άλλοι φορείς να μπορούν να καταθέσουν προτάσεις, όπως είναι η Φιλαρμονική. Ωραία. Ή τα σωματεία μας, οποιοδήποτε σωματείο έχει. Ωραία. Δυνατότητα να καταθέσει πρόταση επιχορήγησης, εάν βέβαια έχει να προτείνει κάτι δημιουργικό και κάτι που θα πηγαίνει μπροστά τον πολιτισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιχορηγήθηκε. Μάλιστα. Η έκθεση αυτή. Οχο, μάλιστα. Και πήρε και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Σαΐτη, γι' αυτό με βλέπετε λίγο έτσι, γιατί τα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν υπάρχει δυνατότητα και αν δίνεται σε ερασιτέχνες να εκθέσουν κάποια έργα στο Πνευματικό Κέντρο και αν υπάρχει μια διαδικασία. Είναι το πρώτο ερώτημα. Και άλλο ένα ερώτημα, αν το συνέδριο του Μαγεμένου. Παρακαλώ. Πείτε μου, απαντήστε αυτό. Απαντήστε. Λοιπόν, ένα-έναν το απαντάμε. Δυνατότητα πάντα υπάρχει για όλους. Η διαδικασία είναι μια αίτηση στο email του Πνευματικού Κέντρου με δύο λόγια για την έκθεση που θέλουν να κάνουν, μερικά έργα ενδεικτικά, ένα μικρό βιογραφικό αν υπάρχει και θα το δούμε. Μέχρι πάντως για φέτος έχει καλυφθεί το πρόγραμμα. Ωραία, γενικά μιλάμε γιατί για κάποιους. Οι προγραμματισμοί γίνονται από πολύ νωρίτερα. Ωραία, λοιπόν. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και βεβαίως υπάρχει μια αξιολόγηση, στέλνετε το email και ένα δείγμα των έργων σας. Και αν με ρωτάει εδώ τώρα μια φίλη, αν το συνέδριο για του Μαγεμένου θα υπάρχει δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε και διαδικτυακά, όσοι θα είναι εκτός ή αν θα ανέβει σε κάποιο YouTube. Όχι, βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα, θα υπάρχει live streaming και μετά θα μείνει και στο κανάλι μας στο YouTube και θα μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει. Πολύ σημαντικό. Και θα εκδοθούν και τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Πολύ σημαντικά και αυτά για όσους βεβαίως δεν έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Βεβαίως. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η τεχνολογία μέσα από το κινητό μας είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Κυρία Σαΐτη, να σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και για την ευγενική σας έτσι πάντα αποδοχή των προτασιών. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνώ έτσι μέσα βεβαίως από αυτό το. Και βλέπετε ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος και έχουμε ερωτήσεις με την έννοια ότι έχει λείψει η πολιτιστική δράση λόγω της πανδημίας και νομίζω ότι με μεγάλη χαρά ο κόσμος θα απολαύσει όλες αυτές τις δράσεις του Πνευματικού Κέντρου που να γίνονται βεβαίως με την πανδημία. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Να σας πω ότι η πινακοθήκη του Πνευματικού Κέντρου με τη μόνιμη συλλογή έχει ανοίξει στο κοινό τώρα μετά από μια μακρά έτσι, περίοδο που ήταν κλειστή, ανακαινισμένη. Και είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Μάλιστα. Και είναι ανοιχτή στο κοινό από το πρωί 9 με 1. Μπορεί κανείς να έρθει και να την επισκεφτεί. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαΐτη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλά. Να είστε γεια καλά. Γεια σας. Γεια σας.